Γιώργο Λακόπουλε, ξεκινώ από αυτό που διαδραματίστηκε πριν από λίγο στη Βουλή, όπου εμφανίστηκε ο Υπουργός Εργασίας, κ. Χατζηδάκης, ο οποίος έκανε μια τοποθέτηση, επαναλαμβάνοντας την απόλυτη εμπιστοσύνη του στη σχέση που έχει με τον Πρωθυπουργό και ότι είναι αδιανόητο ότι θα τον παρακολουθούσε ο Πρωθυπουργός. Μίλησε βεβαίως για ρηπαρά κυκλώματα κτλ. Και τον ρώτησε αμέσως μετά ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Κουρλέτης. Ωραία, πες μας αν θα πας στη δικαιοσύνη, που είσαι διαπιστωμένα παρακολουθουμένος, απαντώντας: η δικαιοσύνη διερευνά ήδη την υπόθεση, γιατί να πάω. Οι διάλογοι άλλωστε που υπάρχουν καταγεγραμμένοι από την υποκλοπή δεν έχουν κάτι μεμπτό την περίοδο που ήμουν Υπουργός Ενέργειας. Αυτό είναι το κλίμα που αποτυπώνεται στους παρακολουθούμενους. Νομίζω ότι αυτή η ιδιότυπη εκδήλωση συνδρόμου της Στοκχόλμης από τον κύριο Χατζηδάκη δεν παραξενεύει κανέναν για πάρα πολλούς λόγους και δεν έχει καμιά ουσία εδώ που τα λέμε. Τα πράγματα, τα δεδομένα, τα ντοκουμέντα, οι εξελίξεις έχουν καταγράψει ότι ο Πρωθυπουργός παρακολουθούσε τον κύριο Χατζηδάκη. Νομίμως. Κατά τη γνώμη του, και δεν νομίζω να το αμφισβητεί κανείς, ότι αυτή είναι η εκδοχή που προβάλλεται από την κυβέρνηση. Η ΕΕΠ μπορεί να παρακολουθεί κάποιον Γιώργο για δύο λόγους. Δεν υπάρχει τρίτος. Ο ένας λόγος είναι επειδή είναι ύποπτος για θέματα που αφορούν την εθνική ασφάλεια ή είναι ύποπτος για εμπλοκή σε εγκληματική οργάνωση, σε έγκλημα μεγάλης σημασίας όπως είναι τα ναρκωτικά και η τρομοκρατία. Εάν λοιπόν αυτή ήταν η υπόνοια για τον κύριο Μητσοτάκη, για τον κύριο Χατζηδάκη, να την πούνε και να πούνε ότι τον παρακολουθούσαν 8 μήνες για το ένα ή για το άλλο και ο άνθρωπος απεδείχθη καθαρός. Αλλά το πούνε. Λοιπόν, δεν ήταν αυτό και δεν μπορούν να το πούνε. Πέρα από εκεί, αν μου επιτρέπεις, δεν είναι αυτή η ουσία. Η ουσία είναι, δεν είναι καν η πρόταση μομφής που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Η ουσία είναι ότι αυτή η πρόταση μεταφέρει το πρόβλημα, μεταφέρει το θέμα, μεταφέρει το σκάνδαλο στον πυρήνα και της κυβέρνησης, παρότι αποτελείται από εξωκοινοβουλευτικούς και άσχετους οι μισοί, και της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας και της συντηρητικής παράταξης γενικότερα, και αν θέλεις με επίφαση στους δύο πρώην πρωθυπουργούς, οι οποίοι έχουν πάρει πολύ καθαρή θέση και ζητήσανε άπλιο το φως, το οποίο δεν υπάρχει, και αν τότε είχαν αμφιβολίες, γιατί ρωτούσανε αν συμβαίνουν αυτά. Όταν μιλούσαν τώρα δεν έχουν καμία εμβολία, συμβαίνουν αυτά. Κατά συνέπεια λοιπόν νομίζω ότι θα πρέπει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας να αναλάβει κατά πως νομίζει, να λύσει το θέμα. Είναι η πρώτη φορά στην πολιτική μας ιστορία που ένας αρχηγός, ένας πρωθυπουργός παρακολουθεί τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων, παρακολουθεί υπουργούς, παρακολουθεί στρατιωτικούς, παρακολουθεί δημοσιογράφους, παρακολουθεί πολιτικούς αντιπάλους και ουδείς το αμφισβητεί. Το μόνο που υπάρχει είναι ότι από ασφαλές πεδίο, όχι ενώπιος ενώπιο, την πρώτη φορά που βρέθηκε ενώπιος ενώπιο ο Μητσοτάκης ήταν στη συζήτηση του Πρωθυπουργού στη Βουλή, όπου το έβαλε στα πόδια, όπως θυμάστε, δεν απάντησε. Σηκώθηκε και έφυγε. Λοιπόν, ο Μητσοτάκης λοιπόν βάζει τον κύριο Οικονόμου να λέει ότι αυτά τα κάνουν διάφοροι κύκλοι μέσα από την ΕΕΠ, του οποίου του ψάχνουμε. Δηλαδή, τα ρηπαρά κυκλώματα. Και τον ημερό Μητσοτάκη υπήρχε ένα παρακράτος, το οποίο η κυβέρνηση δεν ελέγχει. Ο δε κ. Γεωργιάδης είπε ότι επί των ημερών Μητσοτάκη η ΕΕΠ κατέστη, πώς το είπε, άχρηστη και πρέπει να διαλυθεί. Μάλιστα. Αυτά είναι παράλογα πράγματα, αλλά έχουν όμως μια λογική εξήγηση. Δείχνουν ότι η κυβέρνηση και προσωπικά ο Πρωθυπουργός βρίσκονται σε δύσκολη θέση. Είναι η κοινοβουλευτική ομάδα όμως που πρέπει να λύσει το πρόβλημα. Δεν λέω να ανατρέψει τον Πρωθυπουργό, διότι η ανατροπή Πρωθυπουργού δεν είναι ομαλή εξέλιξη. Αλλά έχουμε ένα ιστορικό προηγούμενο. Το 2011 η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ συγκλήθηκε, έθεσε τον κύριο Παπανδρέου πρώτων ευθυνών του, τα δεδομένα εκείνης εποχής για τα θέματα εκείνης εποχής, του έδωσε και ένα καλό διαβατήριο εξόδου μιας αποχώρησης αφού του έδωσε προηγουμένως ψήφο εμπιστοσύνης και ο κ. Παπανδρέου έπαψε να είναι πρωθυπουργός έτσι όπως θα έχει καταφέρει τα θέματα εκείνα και στην εποχή εκείνη και στα ζητήματα εκείνα, χωρίς το κόμμα του να χάσει στη Βουλή την κοινωνική πλειοψηφία. Νομίζω αυτό πρέπει να γίνει και τώρα. Ο Μητσοτάκης να πιεστεί από τους βουλευτές του, που είναι οι φυσικοί εκπρόσωποι της πολιτικής βάσης της Νέας Δημοκρατίας, των ψηφοφόρων της, πέραν του ότι είναι εκπρόσωποι του έθνους και έχουν και άλλου είδους υποχρεώσεις απέναντι στο Σύνταγμα και στον όρκο τους.
αλλά απέναντι στο κομματικό του ακροατήριο. Ακόμα και στους ψηφοφόρους τους έχουν την υποχρέωση να εκαθαρίσουν αυτή την υπόθεση, η οποία δεν μπορεί να εκαθαριστεί παρά εάν ο κ. Μητσοτάκης αναλάβει τις ευθύνες του. Γιώργο Λακόπουλε... Και θα μπορούσε να το έχει αποφύγει ο ίδιος, εάν την πρώτη στιγμή είχε ορίσει μία, είχε επιτρέψει να υπάρξει μία ανεξάρτητη έρευνα να βρει την αλήθεια. Τώρα, αυτά τα του κυρίου Χατζηδάκη ότι το θέμα είναι ήδη στη δικαιοσύνη, αν μας πήγε 6 μήνες τώρα και ακριβώς έκανε η δικαιοσύνη η οποία ασχολείται με το θέμα. Αυτό είναι το αμέσως λογικό ερώτημα. Την ίδια στιγμή υπάρχει και μια προσπάθεια από κάποιους κύκλους, όχι από όλους, ευθείας επίθεσης στον πρόεδρο της ΑΔΑΕ. Ο οποίος πρόεδρος της ΑΔΑΕ. Μισό λεπτό, Γιώργο μου, μισό λεπτό. Ναι, ο οποίος, θέλω να το πω για τους ακρατές. Ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ, ως ανώτατος δικαστής του ΣΤΕ, ήταν καλός την εποχή που τίναξε στον αέρα το δημιούργημα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ με τις τηλεάδειες. Ήταν από αυτούς που διαφοροποιήθηκε η χειρά. Υπήρχε τότε μέχρι και ολόκληρη ανακοίνωση της τότε αντιπολίτευσης και νυν κυβέρνησης. Σήμερα είναι φιλοσυριζαίος. Δηλαδή κάθε κυβέρνηση. Κατά πώς τη βολεύει ο κύριος Δράμος? Γιώργο, θα μου επιτρέψεις να πω ότι κανείς από όλους αυτούς μίλησαν για τον, με αυτόν τον τρόπο για τον κύριο Ράμο αυτές τις μέρες και αμφισβήτησαν την ακεραιότητά του, δεν μπορεί να τον θίξει. Ο Δράμος έχει μια αδαμάντινη παρουσία στην δικαιοσύνη ως Σύμβουλος Επικρατείας, στο Συμβούλιο Επικρατείας και ως πρόεδρος της ΑΔΑΕ. Αλλά άκουσα τον κύριο Μητσοτάκη να λέει χθες ότι θα δούμε αν είναι ανεξάρτητος και αυτό συνιστούσε κάλυψη σε αυτά που είχαν, σε αυτά τα απαράδεκτα που είχε πει ήδη ο εκπροσωπός του, ο κύριος Οικονόμου, που λέει ο κύριος Μαρκόπουλος, ο οποίος θα έπρεπε να μην έχει μούτρα να συναντήσει στελέχη της Νέας Δημοκρατίας σήμερα με αυτά που είπε για τον κύριο Ράμο, ή ο κύριος Γεωργιάδης που είπε ότι είναι κομματικός στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και άλλα διηγήματα. Υπάρχει όμως ένα θέμα, δεν ξέρω. Ο κ. Δράμος τώρα τι είναι και δεν είναι, θα το βρουν αυτοί που πρέπει να το βρουν. Αλλά ουδής αμφισβητεί ότι η έρευνα της ΑΔΑΕ έδωσε συγκεκριμένα, απτά, νόμιμα, τεκμηριωμένα αποτελέσματα. Για 6 τουλάχιστον παρακολουθήσεις. Επ' αυτών θα μιλήσουνε. Ο κ. Δράμος μπορεί να πίνει λάθος καφέ, μπορεί να φοράει λάθος κουστούμια, μπορεί να έχει κακές γραβάτες, μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, άνθρωπος περίεργος και ιδιότοπος, δεν ξέρω τι είναι, δεν ξέρω τον άνθρωπο. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας. Με συγχωρείς, Γιώργο, με συγχωρείς. Τι λένε οι υπόλογοι για αυτά που τους καταλογίζονται εγκύρως, νομίμως, υπάρχουν με πολύ αδιάβλητο τρόπο. Σωστά το θέτεις εσύ, αλλά εγώ το βάζω επιπρόσθετα. Διότι ο σύμβουλος ΤΕ, με συγχωρείς, η διαφοροποίησή του στο θέμα της αδειοδότησης των καναλιών άνοιξε το δρόμο σύμφωνε, και για την υπόθεση Καλογρίτσα, ναι, την οποία επικαλείται η κυβέρνηση ούτε σήμερα. Το θέμα είναι ο Ιωβάρτης, ο Καλογρίτσας, ο αυτός. Δηλαδή, ο Καλογρίτσας που δεν είχε σάλιο να φτύσει εκείνον τον καιρό. Και θα μου επιτραπεί να πω ότι εγώ παρακολουθώ τον κύριο Καλογρίτσα λόγω της δουλειάς και εσύ ενδεχομένως πολλά χρόνια. Από τα πρώτα χρόνια του Πασόκ, μπορώ να σου πω. Δεν είναι από αυτούς που δίνουν λεφτά στα κόμματα, είναι από αυτούς που παίρνουν λεφτά. Πες μου, λοιπόν, σε παρακαλώ. Ξέρετε λοιπόν την ιστορία ότι ο Καλογρίτσας έστελνε λεφτά στην. Εντάξει, ακόμη και έτσι να έχει συμβεί, λέω, ο κύριος Δράμος με τη στάση του ως δικαστής είναι από αυτούς που άνοιξαν αυτή τη συζήτηση τότε. Εγώ θα πω κάτι πιο βαρύ. Όχι μόνο ο κύριος Καλογρίτσας έστελνε λεφτά στον Τσίπρα προσωπικά, οργανώσανε μαζί 2-3 ληστείες, φτιάξανε κάτι λαθρεμπόρια μαζί, τα πάντα. Δηλαδή, τι άλλο μπορεί να φανταστείς? Ό,τι χειρότερο. Αυτό όμως δεν απαλλά στον κύριο Μητσοτάκη από την υποχρέωση να πει γιατί παρακολουθούσε το αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων, τον υπουργό του, τον Ανδρουλάκη και όλους τους άλλους. Κατά τον νόμο υπάρχουν μόνο 2 λόγοι για να παρακολουθεί κάποιον. 2, δεν υπάρχει τρίτος. Ο ένας είναι να είναι εμπλέκεται σε υπόνοιες που αφορούν τα εθνικά συμφέροντα, που αφορούν την εθνική ασφάλεια. Και ο δεύτερος εμπλέκεται σε υποθέσεις υψηλής εγκληματικότητας όπως είναι τα ναρκωτικά και η τρομοκρατία. Ήταν ο κύριος Φλόρος, ο κύριος Χατζηδάκης, ο κύριος Ανδρουλάκης, ο κύριος Κουκάκης, όλοι οι άλλοι στρατιωτικοί, για να μην πάμε και στους άλλους που έχουμε ακόμη εκπεφρασμένη γνώμη από την ΑΔΑΕ. Είναι εμπλεγμένοι σε κάτι από τα 2. Να το πούν. Αν ο κύριος Φλόρος ήταν ύποπτος για αυτά, γιατί ανανεώσαν τη θητεία? Είναι δυνατόν να είναι κάποιος ύποπτος και να τον κρατά στην κορυφή των ενόπλων δυνάμεων? Αυτά, Γιώργο μου, είναι πια συμπεριφορές, εννοώ την επιχειρηματολογία της Δημοκρατίας, η
Οι οποίες αυτοκαταρρύπτονται. Περιέχουν την απόλυψή τους. Περιέχουν τη διάψευσή τους. Δεν είναι σοβαρά πράγματα. Γιώργο, σήμερα βλέπω έχεις ένα σημείωμα δικό σου ότι η πιο δύσκολη θέση αυτή τη στιγμή στο κυβερνητική παράταξη είναι των δύο πρώην πρωθυπουργών και έτι περαιτέρω του πρώην πρωθυπουργού του Κώστα Καραμαλή. Το λέω γιατί η πορεία των πραγμάτων έχει δείξει ότι ο Καραμαλής λειτουργεί και είναι ως εγγυητής των αρχών της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό αποδείχθηκε σε πολλές περιπτώσεις, αποδείχθηκε ακόμη και στην περίπτωση της απόπειρας εισόδου στη Νέα Δημοκρατία μιας ομάδας του Λάος, η οποία στη συνέχεια όταν έφυγε ο Καραμαλής βρήκε τον τρόπο και μπήκε και με εσπόζει σήμερα στη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι πάρα πολλοί άνθρωποι από τη βάση της Νέας Δημοκρατίας, από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, αλλά από την κοινωνία γενικότερα, στρέφονται στον κύριο Καραμαλή και περιμένουν τον επόμενο σχολιασμό του. Ήδη έχει πάρει καθαρή θέση σε αυτό το θέμα, τοποθετώντας όμως το πράγμα στη λογική βάση που υπήρχε εκείνη τη στιγμή, όταν μιλούσε στην Κρήτη, ότι αν συμβαίνουν αυτά. Αυτά λοιπόν συμβαίνουν, είναι βέβαιο, είναι εξακριβωμένο και προφανώς κάτι πρέπει να πει. Και θα το πει, υποθέτω. Στον βαθμό που μπορώ να εκτιμήσω, χρησιμοποιώντας δεν είναι τους πολιτικούς που κρύβονται πίσω από το δάχτυλό τους ή κρύβουν τα λόγια τους και αυτό δεν βγήκε σε πολύ καλό θέση από μια άποψη, αλλά κάνει αυτό που πρέπει να κάνει ένας πολιτικός που σέβεται τον εαυτό του και, και τους πολίτες. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι μια δύσκολη θέση. Το έχουν άποψη ότι αφενός μένει πρέπει να προστατεύσει την παράταξή του, το κόμμα του, την ιστορία του, αν θέλει, διοίκησε 12 χρόνια την Δημοκρατία. Δεν μπορεί να την αφήσει έρμεο σε κατηγορίες ότι η ηγεσία της παρακολουθεί, κυβερνάει παρακολουθώντας ανθρώπους, τρυφακούγοντας τηλεφωνήματα. Και από την άλλη μεριά ξέρει ότι το σύστημα Μητσοτάκη, η οικογένεια Μητσοτάκη, ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκη έχουν έτοιμη η διάσπαση της Νέας Δημοκρατίας, πράγμα το οποίο θα την καταστήσει πιο αδύναμη ως κόμμα εξουσίας. Δεν είναι εύκολα πράγματα για έναν πρώην αρχηγό να αποφασίσει. Δεν γνωρίζω τι θα αποφασίσει, ούτε μπορεί να γνωρίζω. Εύχομαι όμως να κάνει το καλύτερο και για το κόμμα του και για τη χώρα και για το πολιτικό σύστημα. Τώρα θέλω να σε ρωτήσω. Εκτιμάς ότι αυτό το κλίμα που δεν είναι και το καλύτερο χθες στη Βουλή, και αυτό πια αφορά όλα τα κόμματα και ιδίως τα δύο μεγάλα. Δηλαδή η χθεσινοβράδινη, για όσους άντεχαν, στοιχομηθεία μεταξύ Γεωργιάδη Πολάκη, μόνο εικόνα βουλίστε. Θέλω να πω κάτι. Ναι. Ότι τις μέρες θα δούμε αυτό το 48, θα δούμε πράγματα οποία θα μας κάνουν να φρίξουμε και από εδώ και πέρα θα μπούμε σε μια προεκλογική περίοδο στην οποία με πρόλαβες. Η παράταξη θα σέρνει τη δημόσια αντιπαράθεση στον βούρκο. Είναι ο μόνος τρόπος να αποσπάσει το ενδιαφέρον, να αναγκάζεται να μην αναγκάζεται να απολογείται στο δημόσιο χώρο για όλα αυτά που τη βαρύνουν. Απέναντι σε αυτό το φαινόμενο, νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα ζημιωθεί εάν πατήσει την πεπρωνόφουλα. Εάν παρασυρθεί από τις προβοκάτσιες, και αυτό δεν το κάνει όλος ο ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν στελέχη όμως, τα οποία έχουν μία ροπή σε αυτό, αναφέρομαι στον κύριο Πολάκη. Αναφέρομαι σε κάποιες δημόσιες εμφανίσεις τελευταίες του κυρίου Τζανακόπουλου. Δεν είναι η ώρα να λέει ο Τζανακόπουλος στον Πλεύρη αν είναι φασίστας και στον Κουμουτσάκο αν είναι αλήτης. Αυτά θα τα βρούμε μετά, θα τα λύσουμε σε άλλη στιγμή. Αυτή τη στιγμή κρίνονται πολύ πιο σημαντικά πράγματα. Κρίνεται η ίδια η φύση και η λειτουργικότητα του δημοκρατικού πολιτεύματος. Κρίνεται η θεσμική λειτουργία της χώρας. Κρίνεται το πρόσωπό της στον ευρωπαϊκό χώρο και στον διεθνή χώρο. Κρίνεται η αξία, η αξιοπιστία της δικαιοσύνης. Δεν είναι θέματα τώρα να ανοίξουμε κουβέντα με τον Άδωνη Γεωργιάδη και με τον Μαρκόπουλο και με τον, πώς τον λένε, τον άλλον. Θέλω να πω λοιπόν, και συγγνώμη που μιλάω έτσι τόσο απλουστευτικά, σέβομαι τους ανθρώπους, παρότι θα αναφέρω έτσι με το επώνυμό τους μόνο, αλλά δεν σέβομαι καθόλου την δημόσια λειτουργία τους, δεν σέβουμε τη ρητορική που χρησιμοποιούν και δεν σέβουμε και τους στόχους και τις επιδιώξεις που έχουν. Λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά η Ελλάδα είναι μια ευρωπαϊκή χώρα, έχει κατακτήσει ένα επίπεδο πολιτικού, πολιτισμού και διαλόγου πολιτικού, όσο σκληρός και αν είναι,
έχουν υπάρξει βίαιες αντιπαραθέσεις στο μεταπολιτευτικό χώρο. Και πολλές από αυτές γίνανε στην αιχμή του, στη ρογμή του χρόνου πάνω που ετοιμαζόταν να αλλάξουν κυβερνήσεις. Αυτό το φαινόμενο, αυτή η ασυνδοσία δεν έχει ξαναφανεί. Και θέλω να κλείσουμε. Ναι. Παρακαλώ. Εδώ. Δεν έχω ξαναδεί βουλευτές με τόσο ωραίο τρόπο, με τόσο τρόπο, ξέρω, των καταγωγείων. Τρούμπα. Πάλε ποτέ τρούμπα, γιατί τώρα είναι κυρία η τρούμπα. Σε ένα επικεφαλής ανεξάρτητης αρχής που δεν έχει δώσει κανένα δικαίωμα ο άνθρωπος, αλλά το αντίθετο, πάντα έκανε τη δουλειά του όπως ανέφερες προηγουμένως. Και βέβαια να αναφέρονται στους πολιτικούς αντιπάλους τους με αυτόν τον τρόπο που απευθύνει και χθες, το έχει χθες. Ποιος Γεωργιάδης, μην ξεχνάς ότι ακόμη και προχθές, πρόσφατα έλεγε ότι η κυρία Τουλουπάκη πρέπει να πάει στη φυλακή. Γιατί διανοήθηκε και τον ερεύνησε, και τον έψαχνε. Θα έπρεπε, δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι είναι υπεράνω του νόμου, δεν είναι ερευνόντες. Αυτά είναι πρωτοφανή πράγμα. Επειδή επικαλούμε πάντα την πολύχρονη εμπειρία, θέλω να σε ρωτήσω, αυτό το κλίμα, είπες, δυστυχώς θα εντείνεται. Πολύ. Ναι, πολύ. Ωραία. Δεν είναι ωραία, θα πω τι εννοώ. Και θέλω να κλείσουμε αυτό. Την ίδια ώρα, η απέναντι πλευρά από τη χώρα μας, στην Τουρκία, μετά από ένα νέο εθνικό συμβούλιο, έχει αναβιβάσει στο κόκκινο ευθέως απειλές απέναντι της χώρας. Εδώ, εγώ δεν βλέπω κανέναν. Και δεν μιλάω για τα Ραφάλι, για τα F-16 Viper, να απαντά πολιτικά στην απέναντι πλευρά. Εδώ υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση, ένα πολύ μεγάλο θέμα, γίνεται όλο και πιο κρίσιμο και το οποίο έχει μια ορατή πλευρά η οποία είναι η περίεργη ξανά κατευναστική πολιτική του κ. Μητσοτάκη. Θέλω να σου θυμίσω ότι μόλις πρόσφατα, πέρασε μια εβδομάδα στον Ταβός, ο κ. Μητσοτάκης είπε δημοσίως, σε επίσημη συνομιλία του, ότι δεν θα γίνει πόλεμος με την Τουρκία. Λοιπόν, τώρα, εάν μπορείς να βρεις άκρη εσύ σε αυτή την τοποθέτηση, θα θέλω. Θα δούμε πολλά. Θέλω να σε ευχαριστήσω για το σημερινό σου σχόλιο.